69χρονος εισήλθε σε οικία και έβαλε φωτιά, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του 79χρονος και να τραυματιστούν σοβαρά οι 78χρονοι σύζυγός του και συγγενικό πρόσωπο ηλικίας 73 ετών. Ακολούθως έθεσε τέρμα στη ζωή του, όλα αυτά επειδή δεν ενέκρινε τη βοήθεια στην πρώην σύζυγό του. Παρόλο που δεν γίνεται αναφορά, όλο ένα και πιο συχνά άνθρωποι θέτουν τέρμα στη ζωή του. Ασχολείται βεβαίως κανείς σοβαρά με την επιβάρηση της ψυχικής μας υγείας? Πάντα βέβαια θα μου πείτε συντελούνταν εγκλήματα, αλλά όχι τέτοια που να χτυπάνε καμπάνες για τις αρμόδιες αρχές. Θα συζητήσουμε το θέμα με τον ψυχίατρο, τον Γιώργο Μικελίδη. Καλό μεσημέρι, γιατρέ. Λοιπόν, κάποια στιγμή στην πανδημία λέγαμε ότι θα πρέπει να μας απασχολήσει μια άλλη πανδημία, μέσα στην πανδημία που έχει να κάνει με την ψυχική μας υγεία και τον κλονισμό. Δεν ξέρω και εσείς, εμπειρικά πλέον, από τους ασθενείς που σας επισκέφτονται, αν έχει αλλάξει πολλά πράγματα, αν συμπεριφέρονται διαφορετικά, αν έχουν πιο κακές σκέψεις. Δεν ξέρω, εξελίξτε μας εσείς, τι συνεπάγεται αυτή η πανδημία μας στην πανδημία και τι οπλίζει το χέρι ανθρώπων καθημερινών που δεν είχαν απασχολήσει ποτέ, που δεν έδειχναν τέτοιοι να προβαίνουν σε φρικτά, στη γερά εγκλήματα. Ναι, οι απαντήσεις δεν είναι ξεκάθαρες. Το θέμα είναι πολυδιάστατο, θα έλεγα. Η πανδημία και η περίοδος αυτή ήταν πάρα πολύ δύσκολη για όλους τους ανθρώπους. Πέρασαν δύσκολα. Βλέπουμε στη βιβλιογραφία να υπάρχει έτσι αυξημένη τάση προς καταθλιπτικά επεισόδια, χώδεις διαταραχές. Ο κόσμος καταπιέστηκε ψυχολογικά, θα έλεγα, και σωματικά μέσα από αυτή τη διαδικασία. Και αυτό το βλέπουμε καθημερινά και στο ιατρείο, ο κόσμος να ζητά βοήθεια, ούτως ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει ψυχικές διαταραχές που είναι αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης ή θα έλεγα ένα πολυπαραγωγικό τεράστιο θέμα που η πανδημία έχει παίξει το δικό της ρόλο. Τώρα, όσον αφορά τις εγκληματικές συμπεριφορές, εγκλήματα υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Βλέποντας και πάλι έτσι στατιστικά δεδομένα, υπάρχουν περιόδοι όπου υπάρχει μια αυξητική τάση, θα έλεγα, σε εγκληματικές συμπεριφορές, που υπάρχει ίσως κάποια σύνδεση με κοινωνικά ή οικονομικά προβλήματα που παρουσιάζονται σε συγκεκριμένες χώρες, σε συγκεκριμένες περιοχές ανά τον κόσμο. Τώρα, το σημαντικό το οποίο πρέπει να θέσουμε και να αναγνωρίσουμε σαν κοινωνία, ως πολιτεία και ως κράτος, είναι να σκεφτούμε τι μπορούμε να κάνουμε όσον αφορά το θέμα της πρόληψης, τουλάχιστον να βοηθήσουμε στο να υπάρξει έτσι μια πρόταση βελτίωσης, προληπτική θα έλεγα, να μειώσουμε πιθανά εγκλήματα τα οποία θα βρούμε μπροστά μας. Όπως έχουμε θέσει εδώ και αρκετά χρόνια και έχουμε συζητήσει σε διάφορα πάνελ, στο θέμα της οπλοκατοχής, για παράδειγμα, που πολύ εύκολα εδώ στην Κύπρο κάποιος μπορεί να κατέχει είτε κυνηγητικό όπλο. Το αναπτύξαμε αυτό το θέμα και χθες μάλιστα είχαμε και τον εκπρόσωπο τύπου του Υπουργείου Άμυνας και είχαμε ρωτήσει, μάζεψε τα στοιχεία και μας τα έδωσε χθες, ότι σε 53 περιπτώσεις, μάλιστα μετά από ενημέρωση ότι ένας έφεδρος είτε χρειάστηκε έστω και μία μέρα να μείνει σε ψυχιατρική κλινική, είτε κατηγορείται για ενδοοικογενειακή βία, για άλλα αδικήματα και λοιπά, όλα αυτά έχει καταδικαστεί, πάνε και του παίρνουν το όπλο. Εν προκειμένου όμως, που είναι πολύ σοβαρό το θέμα της οπλοκατοχής και βλέπουμε και τι συμβαίνει στις ΗΠΑ, από την άλλη και ένα σφυρί μπορεί επίσης να κάνει τη δουλειά. Το είδαμε προχθές. Το ίδιο θα έλεγα ισχύει σε όλες τις χώρες του κόσμου. Βλέπουμε και τα δεδομένα όπου η Κύπρος είναι η πέμπτη σε θέμα οπλοκατοχής στον κόσμο. Άρα παίρνουμε τα πρωτεία, είμαστε στην πεντάδα, άρα πρέπει να δούμε το θέμα ζεστά. Στο θέμα δεν είναι ότι όλος ο κόσμος μπαίνει στο ψυχιατρίο, σε μια ψυχιατρική κλινική. Οι πλήστοι άνθρωποι είναι εκεί στην κοινότητα που μπορεί να παρουσιάζουν ψυχικές διαταραχές είτε σοβαρά θέματα και σήμερα κατέχουν όπλο στο σπίτι. Άρα είναι τεράστιο το θέμα, το οποίο έχω διαβάσει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης ότι το θέμα ίσως στεθεί στη Βουλή προς τροποποίηση του κανονισμού, τουλάχιστον να ελέγχεται η ψυχική υγεία των ανθρώπων που κατέχουν, για παράδειγμα, κυνηγητικά όπλα. Ναι, τώρα, είναι ο νόμος των περιπυροβόλων, αυτός που λέτε, που γίνεται η συζήτηση. Έχει κάθε πλευρά βέβαια τα δικά της να πει και πώς ελέγχονται κλπ. Το θέμα είναι και το αναδεικνύει και η Επίτροπος Νομοθεσίας, το ότι πρέπει να έχει διασυνδεμένο η άδεια ή η ανανέωση άδειας οπλοκατοχής με αυτά που κι εσείς είπατε, γιατρέ. Βεβαίως όμως θέλω να πάω στο άλλο.
άλλο που αφορά και εσάς, γιατί σήμερα στις 5:30 το πρωί ξεκίνησε μια ποδηλασία ενημερωτική για την ψυχική υγεία των νέων που δεν τους ακούει κανείς και όλοι, πολλοί νέοι έχουν προβλήματα στη μνήμη ενός παιδιού που έχασε πέρσι τη ζωή του συνεπία τέτοιων προβλημάτων. Συνεπώς, το θέμα, είπατε στην αρχή ότι έρχονται ασθενείς εσάς και σας λένε αυτό είναι ένα καλό βήμα. Πολλοί όμως δεν εκδηλώνονται όπως θα ανέμενε κανείς, εκδηλώνονται διαφορετικά, ενδεχομένως και με εγκληματικές ενέργειες. Σοβαρά. Και θέσατε, και ένα θέμα που αφορά το μέσο της εγκληματικής συμπεριφοράς, δηλαδή το σφυρί σίγουρα είναι ένα πιο βάναυσο μέσο εγκληματικής ενέργειας, άρα δεν πρέπει να τα βάζουμε όλα μέσα στην ίδια, θα έλεγα, κατάσταση. Είναι πιο δύσκολο κάποιος να προβεί σε μια εγκληματική ενέργεια με ένα σφυρί ή με ένα μαχαίρι παρά με ένα όπλο που είναι πολύ πιο εύκολη λύση στο να βρεθεί και να δολοφονήσει έναν άνθρωπο, θα έλεγα, χωρίς να έχει καμία σωματική επαφή με έναν άνθρωπο. Άρα να μην τα βάζουμε όλα στο ίδιο σακούλι και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να προστατεύσουμε την κοινωνία μας. Ναι. Ναι, συμφωνώ βεβαίως στον αδεικνύω. Απλά λέω ότι το θέμα είναι πέρα από την οπλοκατοχή και πολλά άλλα θέματα πρόληψης που πρέπει να ενδιατρύψει και η πολιτεία. Που διάβαζα εδώ και καιρό επιχειρείται και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης να εκπονηθεί ένα σχέδιο για την ψυχική υγεία στην Ευρώπη, όπως και άλλες σχεδιασμοί για διάφορα άλλα ζητήματα. Ούτε αυτό επιτυχάνεται. Όμως είμαστε στο σήμερα και πολύ φοβάμαι ότι θα βλέπουμε συχνά τέτοια περιστατικά τα οποία θα μας συγκλονίζουν καθημερινά. Η ουσία όμως ότι θα χάνονται άνθρωποι και επειδή δολοφονήθηκαν και επειδή κάποιοι έθεσαν μόνοι τους στη ζωή τους. Ακριβώς. Και να μην ξεχνάμε, δηλαδή, το λέμε, ναι. Πολύ σωστά. Ο αριθμός των αυτοκτονιών έχει παρατηρηθεί αύξηση, αλλά λόγω των διαφόρων καταστάσεων είναι πράγματα τα οποία δεν αναφέρονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για κάποιους περιορισμούς που και αυτό σε κάποιες χώρες είναι ένα debate, θα έλεγα, τι πρέπει να δίνεται προς τα έξω και τι όχι. Ο τρόπος με τον οποίο και οι λόγοι είναι κατανοητό, αυτό που συζητάμε τώρα όμως είναι ότι πρέπει να το αναδείξουμε, γιατί παίρνει διαστάσεις το πρόβλημα, δεν είναι μεμονωμένα. Το πρόβλημα το ίδιο με τις συχνές αυτοκτονίες δεν είναι κάποιος που ή κάποιος κανόνας που διέπει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι υπαρκτό, με αυξητική τάση και πρέπει να το αναδείξουμε για να γίνει κάτι. Πολύ σωστά. Είναι ένα τεράστιο θέμα και εδώ πάλι είναι η πρόληψη και η έγκυρη θεραπεία, θα έλεγα, της ψυχικής υγείας του κάθε ανθρώπου. Άτομα τα οποία παρουσιάζουν τα αθληπτικά συμπτώματα ή έντονο στρες ή οποιαδήποτε άλλη μορφή ψυχικής διαταραχής, σχιζοφρένεια, διπολική διαταραχή κλπ. Σίγουρα υπάρχει ένας αυξημένος κίνδυνος μιας δυνητικά αυτοκτονίας ή τουλάχιστον μιας απόπειρας. Άρα είναι σημαντικό έγκαιρα να πηγαίνουμε στον ειδικό που δεν είναι άλλος από τον ψυχίατρο, να γίνεται μια αξιολόγηση κινδύνου, μια σωστή θεραπεία έγκαιρα, ούτως ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε ένα άτομο το να μην οδηγηθεί σε αυτήν την κατάσταση που μπορεί να έχει ένα τραγικό τέλος. Άρα είναι σημαντικό η κοινωνία, η πολιτεία να θεσπίσει μηχανισμούς όχι μόνο πρόληψης αλλά και έγκαιρης θεραπείας, ούτως ώστε να μπορέσουμε να δώσουμε τα εχέγγυα και τη βοήθεια που χρειάζεται στον άνθρωπό μας. Τώρα, κύριε Μικελίδη, εξηγήστε μας λίγο αυτό που λέμε ότι αυτό το έγκλημα συντελέστηκε εμβρασμό ψυχής ή ήταν προμελετημένο. Πώς προκύπτει το εμβρασμό ψυχής, πώς μπορεί ένας άνθρωπος εμβρασμό ψυχής να πάρει ένα όπλο, αν το έχει κιόλας, είτε ως έφετρος, είτε ο κυνηγετικό, είτε κάποιος άλλος στην οικογένεια και να σκοτώσει κάποιον. Δηλαδή, υπάρχει κάποιο προμήνυμα μιας τέτοιας πράξης ή μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε, χωρίς δηλαδή και να ελέγξουμε ότι η ψυχή του υγεία είναι καλή και το να συνεχίσει να κατέχει το όπλο μπορεί να συμβεί. Αυτό είναι το έχετε, θέμα. Έχετε απολύτως δίκαιο. Κανένας τρόπος, δυστυχώς σήμερα, καμία αξιολόγηση, είτε ψυχιατρική είτε οποιασδήποτε μορφής, μπορεί να μας δώσει με βεβαιότητα τη συμπεριφορά ενός ανθρώπου τα επόμενα 5-10 λεπτά. Άρα η ψυχική κατάσταση ενός ανθρώπου, θα έλεγα, αλλάζει λεπτό προς λεπτό βάσει των διαφόρων περιβαλλοντικών συνθήκων που ζει
και επηρεάζεται και αλληλεπιδρά με τους γύρω του. Αλλά επίσης υπάρχει αυτό που λέμε ίσως η προσωπικότητα του ατόμου. Μπορεί να υπάρχει μια διαταραχή προσωπικότητας αντικοινωνικού τύπου, όπου ένα άτομο να προβαίνει σε εγκλήματα περισσότερο από κάποιος άλλος που δεν παρουσιάζει τέτοιου είδους διαταραχή. Άρα είναι ένα θέμα το οποίο και πάλι είναι πολύ διάστατο, θα έλεγα, και το πώς αξιολογείται ο κίνδυνος. Η ζωή δεν είναι μαύρο και άσπρο. Δεν μπορούμε να ξέρουμε με βεβαιότητα τη συμπεριφορά ενός ανθρώπου. Αλλά αυτό που μπορούμε να ξέρουμε είναι ότι αν έχει διαπράξει ένα έγκλημα ή μια επιθετική συμπεριφορά στο παρελθόν, αυτό είναι προμήνυμα, θα έλεγα, ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος στο συγκεκριμένο άτομο να προβεί σε παρόμοιες συμπεριφορές στο μέλλον. Άρα αυτό πρέπει να κάνουμε σαν ειδικοί, είτε σαν ψυχίατροι, είτε σαν εγκληματολόγοι ή κοινωνιολόγοι ή ψυχολόγοι, να δώσουμε και στην οικογένεια και στον περίγυρο, και αν το άτομο προβαίνει σε εγκληματικές ενέργειες, να ενημερωθεί η αστυνομία έγκαιρα, ούτως ώστε να ληφθούν κάποιες αποφάσεις και κάποιες ενέργειες να προστατευθούν κάποια άτομα τα οποία βρίσκονται σε κίνδυνο. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, γιατρέ. Καλή συνέχεια να έχετε. Να είστε καλά και καλή συνέχεια. Γεια σας. Λοιπόν,